Καλησπέρα, Ξένια. Καλησπέρα, Αλεξία. Λοιπόν, Ξένια, τι γίνεται με τους γάμους? Είχαμε τις χαλαρώσεις από τον Υπουργό Υγείας, αλλά σύμφωνα και με την παρέμβαση της κυρίας Καπαρή στην Offside on Air, είναι δώρον άδωρον τελικά. Ακριβώς, Αλεξία, καθώς από Δευτέρα ξεκινάνε και οι θητείες για το Πάσχα, άρα λόγω και της θρησκείας μας απαγορεύονται να γίνονται γάμοι όταν είναι νηστείες. Επομένως, γίνονται χαλαρώσεις για γάμους, οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν τώρα. Θα ξεκινήσουν να γίνονται γάμοι μετά την Κυριακή του Πάσχα, που αυτό σημαίνει 25 Απριλίου. Ενώ βλέπουμε έτσι αυτές τις χαλαρώσεις, έχουν και την ελπίδα ότι μετά από 2 μήνες θα έχουμε επιπλέον χαλαρώσεις, για να μπορέσουν έτσι τα ζευγάρια να προγραμματίσουν τους γάμους τους, να κάνουν τις τελικές προετοιμασίες. Αυτό είναι από τα πράγματα που ανέφερε η κυρία Καπαρή στην σημερινή της παρέμβαση. Άρα, όσον αφορά τους γάμους, μένουν στο ακουστικό τα ζευγάρια μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και στην ουσία όσες επιχειρήσεις αντέξουν μέχρι τότε. Ακριβώς, διότι αν λάβουμε υπόψη ότι οι επιχειρήσεις τώρα το τελευταίο καιρό δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν κανονικά, δεν γίνονταν οι γάμοι, δεν είχαν, όπως είπε η κυρία Καπαρή, και την στήριξη, την οικονομική που περίμεναν από το Υπουργείο Εργασίας και είναι ακόμα στο περίμενε και για αυτή τη στήριξη. Κάποιες επιχειρήσεις κλείνουν, μάλιστα, γιατί δεν αντέχουν τα κόστη, τα οποία είναι εκεί, συνεχίζονται. Και τι θα γίνει τώρα, Αλεξία? Βλέπουμε ότι έχουμε και αύξηση γενικότερη στο ρεύμα, στα καύσιμα, στις μεταφορές, που είναι υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους γάμους. Άρα, αυτές οι αυξήσεις, από ό,τι φαίνεται, θα επιβαρύνουν στην πορεία τα ζευγάρια, τα οποία θα θέλουν να κανονίσουν ένα γάμο, καθώς θα αλλάξουν και οι χρεώσεις σε αυτές τις υπηρεσίες, είτε είναι η φωτογράφη, είτε η ανθοπολία. Ξένια, μπορεί για μας όμως να ακριβώνουν το κόστος ενός γάμου, όμως από ό,τι φαίνεται παραμένουν στο ενδιαφέρον και για τους τουρίστες, οι οποίοι επιλέγουν να έρθουν να γίνει η τελετή του γάμου στην Κύπρο. Όπως τα λες, είναι Αλεξία, αυτό που μας είπε και η κυρία Καπαρή είναι ότι έχουν παρατηρηθεί ότι έχουν γίνει 10.000 γάμοι από ξένα ζευγάρια στην Κύπρο. Επιλέγουν την Κύπρο μας για να τελέσουν το γάμο τους. Επιλέγουν παραλιακά σημεία, την Πάφο και αρχαιολογικούς χώρους. Και από ό,τι μας είπε, το Υφυπουργείο τώρα Τουρισμού έχει δώσει και μία λίστα στην οποία έχει προσθέσει σημεία αρχαιολογικούς χώρους για να γίνονται έτσι, τα μυστήρια του γάμου, υπογραμμίζοντας ότι είναι πολύ προσεκτικός ο τρόπος που τελούνται τα μυστήρια σε τέτοιους χώρους, σεβώντας, με σεβασμό προς αυτούς. Στον αρχαιολογικό χώρο, ναι. Υπάρχει ακριβώς και μία προϊστορία σε κάθε χώρο, θα πρέπει να υπάρχει και ένας σεβασμός. Το λιγότερο κιόλας. Και επίσης τους χρεώνουμε και πολύ ακριβά για να εκτελέσουν το γάμο τους σε αυτούς τους χώρους. Οπότε βοηθάει και τον τουρισμό μας, είναι ένα έξτρα έσοδο και είναι έτσι και θετικό και προς εμάς να υπάρχει η προτίμηση και ο προορισμός Κύπρου για γάμους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ξένια, για την ενημέρωση. Καλό σου υπόλοιπο.